για την κυρία Ιγκλές, η οποία αναφέρθηκε σε αλαζονία και σε υποτακτική πολιτική. Και να της πω ότι ποια μέρα ήταν που έγραψε το πρώτο θέμα της σύνθεσης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την Κυριακή. Τη Δευτέρα, δύο αξιότιμοι συνάδελφοι, φίλοι κατά τα άλλα, έκαναν ό,τι δεν με έβλεπαν. Ήταν υπουργοί της Κυριακής με το πρώτο θέμα. Και δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω διαφορετικά παρά μόνο με την ανακοίνωση των ρομπάτων. Αυτό, δέστε το, γιατί η αλαζονία όταν είσαι στην εξουσία πράγματι είναι μικρόβιο και πρέπει να το αποφύγεις, αλλά κάποιοι το έχουν πάθει από την αντιπολίτευση. Υποτακτισμός όμως είναι και το γεγονός ότι όταν εκφράζεις ακραίες θέσεις με το λόγο σου και σε σχέση με διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ και σε σχέση με τη Μέρκελ και τον Μερκελισμό και σε σχέση με άλλες ωραίες και ακραίες εκφράσεις που ακούγονται πολιτικά από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την ίδια ώρα κρυφίως και στα παρασκήνια γίνεται συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να τα βρουν. Και αυτό συμβαίνει και με στελέχη, άσχετα ότι είναι κατώτερα, του ΔΝΤ που συζητάτε στο παρασκήνιο και με παράγοντες της γερμανικής κυβέρνησης οι οποίοι δημοσιοποίησαν και τις συναντήσεις σας. Και σε ερώτησή μου προς ένα στέλεχος που είναι κοντά στη γερμανική κυβέρνηση, για ποιο λόγο συζητάτε, ποιο είναι το αντικείμενο, ό,τι δεν μας δίνετε εσείς, συμφωνούμε από τώρα μας το δώσουν αυτοί. Αυτή είναι η έκφραση αλαζονία. Αυτή είναι η έκφραση του υποτακτισμού. Ακραίες εκφράσεις από τη μια, υποτακτισμός από την άλλη. Το πολιτικό εκρεμές που πραγματικά είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Ως πολιτικό εκρεμές. Διότι αν είχε μια σταθερή θέση, όποια και αν ήταν αυτή, θα ήταν εθνική συμβολή. Το πολιτικό εκρεμές όμως, που θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εκδηλώνεται, είναι δυστυχώς αυτό το οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει ως πολιτική γραμμή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάκαμψη, ναι, είναι μπροστά. Έχουν γίνει σημαντικά επιτεύγματα, ελλείμματα έχουν κλείσει, νούμερα έχουν βελτιωθεί, δείκτες έχουν πραγματικά μεταβληθεί προς το θετικότερο. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζονται δύο πράγματα. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχει μια πραγματικότητα στην κοινωνία, πάρα πολύ δύσκολη, που αφορά τις επιπτώσεις από την κρίση και όχι μόνο. Και βεβαίως υπάρχει και μια προοπτική μπροστά. Τι πρέπει να κάνουμε? Να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική ανάκαμψη, η ανάπτυξη θα συνδυαστεί με την κοινωνική πρόοδο, θα συνδυαστεί με τη συμβολή στην απασχόληση, στην παραγωγή νέων θέσεων εργασίας. Το δεύτερο είναι άμεσα και πέρα από κάθε άλλη πολιτική γραμμή σε σχέση με την οικονομία, να ενισχύσουμε την κοινωνική προστασία και την πρόνοια. Για να προστατεύσουμε τους αδύναμους ανθρώπους που πλήρωσαν το μάρμαρο από την κρίση και από τις δύσκολες αποφάσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βήμα-βήμα, και θα το δείτε και με συγκεκριμένα μέτρα, το γνωρίζετε από συγκεκριμένα προγράμματα, επαναθεμελιώνουμε το κράτος πρόνοιας, χωρίς αυτό να στηρίζεται σε μια άπλετη δημοσιονομική ευχέρεια. Μέσα από τα δύσκολα οικονομικά πετυχαίνουμε βήμα-βήμα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κοινωνία, προστασία των αδύναμων. Και πρέπει να πω ότι με έκπληξη σε αυτή την αίθουσα, από την πλευρά τουλάχιστον αυτών που κόπτονται για την κοινωνία, βλέπουμε να μην ψηφίζουν διατάξεις όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, να μην ψηφίζουν διατάξεις όπως τη συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, να μην ψηφίζουν διατάξεις όπως την απόδοση του επιδόματος ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους, να μην ψηφίζουν διατάξεις όπως το πρόγραμμα για στέγαση και επανένταξη των αστέγων, να μην ψηφίζουν διατάξεις που έχουν να κάνουν με θέματα ανασφάλιστον, για την κάλυψη των ανασφάλιστων, να μην ψηφίζουν διατάξεις που αφορούν το κοινωνικό μέρισμα. Ναι, ναι. Δεν τα έχετε ψηφίσει. Παρακαλώ, όχι διακοπές. Όχι διακοπές. Είναι και αυτή μια μεταμέλεια εκ των υστέρων, αλλά δέστε τα πρακτικά. Παράδειγμα για το βοήθεια στο σπίτι, τοποθετήθηκε ο κ. Χαλβατζής που είναι παρόν και είπε ότι παρότι δεν θεωρούμε ότι είναι
έτσι που έπρεπε να είναι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, θα το ψηφίσουμε. Και εσείς δεν το ψηφίσετε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αναφέρεστε στην παράταση την προπέρσινη. Όχι. Τα πρακτικά της βολής υπάρχουν, κύριε. Παρακαλώ να ολοκληρώσει ο μιλητής. Η σιωπή σας εκείνη τη μέρα ήταν χαρακτηριστική. Και μάλιστα έβγαλαν και ανακοίνωση οι εργαζόμενοι. Είναι θετικό ότι έστω και τώρα προσποιήσετε ότι τα ψηφίσετε. Λοιπόν. Στα 8 λεπτά ολοκληρώνεται ο χρόνος. Είστε εσείς λοιπόν. Και στα 7.30, κύριε Πρόεδρε, αρκεί να ολοκληρώσω λίγο την φράση μου. Είστε εσείς που καταγγείλατε το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας και συνέχεια με το Ίδρυμα Λεβί το παρουσιάσατε ως πανάκια για την επίλυση του προβλήματος ανεργίας. Εσείς είσαστε αυτοί. Με τη διπλή γλώσσα, εσείς είσαστε αυτοί οι οποίοι τρέφεστε πολιτικά πράγματα από την ύπαρξη προβλημάτων. Γι' αυτό δεν συμβάλλετε στην επίλυση προβλημάτων. Γιατί θα μπορούσατε 5 χρόνια τώρα να έχετε συμμετοχή και ιδιαίτερα μετά τις εκλογές του 12 και να αποτρέψετε από αυτά που θεωρείτε αρνητικά με τη συμμετοχή σας.